ποιον φορέα εκπροσωπείτε και σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται ο φορέα σας, ιδιωτικό, δημόσιο, πανεπιστήμιο. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Δημήτρος Ζαχαρόπουλος, είμαι υπεύθυνος στο τμήμα υπολογιστικών υποδομών στο Κέντρο Ελεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΕΦΙΘΑ. Το τμήμα το οποίο, στο οποίο δουλεύω ουσιαστικά έχει στην ευθύνη του τα κεντρικά data center του Πανεπιστημίου. Ό,τι έχει σχέση δηλαδή με τους servers παραγωγής, με τον αποθηκευτικό χώρο, τις υπηρεσίες παραγωγής όπως το email, τις web υπηρεσίες, το virtualization, νησίδες υπολογιστών, τα λειτουργικά συστήματα που σχετίζονται με υπηρεσίες παραγωγής σε Windows, σε Linux. Είμαστε μια ομάδα 12 ανθρώπων περίπου και διαχειριζόμαστε όλες τις core υπηρεσίες παραγωγής του Πανεπιστημίου σε σχέση με το δίκτυο. Το Πανεπιστήμιο έχει περίπου 90.000 χρήστες αυτή τη στιγμή, φοιτητές και προσωπικό, και διοικητικό προσωπικό και ερευνητές. Είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην χώρα και έχει την ευτυχία να έχει ένα πολύ συγκεντρωμένο κάμπους για να έχει όλους τους υπολογιστές σε ένα μεγάλο σημείο συγκέντρωσης. Ωραία. Και ποιοι είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι της μονάδας σας? Ουσιαστικά είναι η παροχή υπηρεσιών του ΠΟΕ, τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα του ΑΠΕΦΙΘΑ. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τεχνολογία cloud computing στη μονάδα σας? Ας μιλήσουμε πρώτα για το cloud computing. Ναι, χρησιμοποιούμε και ανοιχτού τύπου λύσεις και κλειστού τύπου. Όταν συζητάμε για cloud computing, εννοούμε κυρίως το κομμάτι που λέγεται infrastructure as a service ή storage as a service, που αφορά καθαρά το computing. Εκεί χρησιμοποιούμε λύσεις όπως open source λύσεις, όπως το OpenStack, KVM. Για το κομμάτι του storage χρησιμοποιούμε GlusterFS, το οποίο είναι distributed file system αρκετά έτσι αξιόπιστο. Για τις υπηρεσίες που θέλουμε λίγο παραπάνω αξιοπιστία, όχι ότι το προσφέρει σε τεράστιο βαθμό, χρησιμοποιούμε και εμπορικές λύσεις τη VMware. Και κάπου εκεί τελειώνει το κομμάτι του computing. Από εκεί και πέρα, στον ευρύτερο χώρο των cloud υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε λύσεις ανοιχτού τύπου κυρίως, όπως είναι το on-cloud. Είναι μια πολύ αξιόπιστη λύση και τη χρησιμοποιούν πολλά πανεπιστήμια στον κόσμο. Είναι μια υπηρεσία αντίστοιχη του Dropbox σαν τεχνολογία. Και χρησιμοποιούμε μετά τα πιο εύρη, τα πιο δεδομένα πρωτόκολλα όπως το FTP, WebDAV, για πρόσβαση σε αποθηκευτικά δεδομένα. Τι πλεονεκτήματα θεωρείτε ότι σας προσφέρει η χρήση cloud υπηρεσιών σε σχέση με τις παραδοσιακές υπηρεσίες απλής δικτύωσης, ας πούμε? Τα πλεονεκτήματα είναι πάρα πολλά και ξεκινάμε από το ότι μας αποδεσμεύουν σε σχέση με το hardware. Θυμάμαι τα παλιότερα χρόνια οποιαδήποτε αναβάθμιση χρειαζόταν να κάνουμε για να φύγουμε από μια συγκεκριμένη πλατφόρμα σε μια επόμενη, ουσιαστικά πρέπει να γίνουν εγκαταστάσεις από την αρχή. Οπότε το cloud computing έρχεται να βοηθήσει στο abstraction του υλικού καταρχήν. Θέλουμε λοιπόν να αγοράσουμε ένα πιο δυνατό σερβερ, θα μπορούμε να μεταφέρουμε τις εικονικές μας μηχανές πάνω στους καινούριους σερβερς και θα τρέχουν όλα πιο γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η on the fly αναβάθμιση των πόρων του μηχανήματος. Μπορούμε να προσθέτουμε δίσκους, μνήμη, CPU ακόμα, χωρίς να σβήσει το μηχάνημα, σε ζωντανή κατάσταση. Επίσης μπορούμε να το μεταφέρουμε ζωντανά έναν εξυπηρετή εικονικό από ένα hardware το οποίο θέλουμε να το κλείσουμε, να το αναβαθμίσουμε, να κάνουμε οποιασδήποτε αλλαγές στην καλωδίωση, στο οτιδήποτε, να το μεταφέρουμε σε ένα άλλο κόμβο εν λειτουργία να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Και υπάρχουν και πολλά άλλα πλεονεκτήματα που
Δηλαδή πλέον κανένα δεν σκέφτεται ποτέ να γυρίσει πίσω στις προηγούμενες τεχνολογίες. Ποια πιστεύετε πως είναι τα εμπόδια για ακόμα ευρύτερη χρήση cloud υπηρεσιών από, όχι πια από τη μονάδα σας, από τον φορέα σας, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης? Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει αγκαλιάσει αρκετά τις υπηρεσίες που παρέχουμε, γιατί τις έχουμε προσαρμόσει, ξεκινήσαμε από τι ανάγκες υπήρχαν. Οπότε δώσαμε και ένα κανάλι υπηρεσίας για τους απλούς ακαδημαϊκούς πολίτες του ΑΠΦΙΤΑ, αλλά δώσαμε και ειδικές υπηρεσίες σε μονάδες του ΑΠΦΙΤΑ, με κάποια παραπάνω πλεονεκτήματα, περισσότερους χώρους κλπ. Αυτό που ίσως εμποδίζει την ευρεία χρήση και έχουμε ακόμα κάποιες αντιστάσεις, είναι χρήστες οι οποίοι έχουν θέματα με την ιδιωτικότητα των δεδομένων. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι ότι δεν εμπιστεύονται το κέντρο λειτουργικής διακυβέρνησης. Γενικά, θέλουν και αυτό το κομμάτι να μπορέσει να φύγει από την εξίσωση. Αν υπήρχαν εύκολες λύσεις κρυπτογράφησης των δεδομένων στο cloud, τον οποίο έλεγχο θα έχει με απλό τρόπο, ξαναλέω, ο τελικός χρήστης, ο δικαιούχος των δεδομένων, πιστεύω ότι θα έχει ακόμα μεγαλύτερη υιοθέτηση. Τώρα, εμείς βέβαια, σαν εμπόδιο για την μαζική χρήση, έχουμε και λίγο την υποστελέχωση της υπηρεσίας, που δεν μας επιτρέπει να το διευρύνουμε όσο θα θέλαμε, σαν υπηρεσίες cloud. Οπότε, ερχόμαστε στην επόμενη ερώτηση, που είναι αν είχατε τη δυνατότητα και τους πόρους να στελεχώσετε με όσο προσωπικό θα θέλατε κάθε βαθμίδας και είδους αυτή τη μονάδα, ποιες δεξιότητες θα αναζητούσατε από αυτούς τους ανθρώπους που θα θέλατε να έχετε εδώ προκειμένου να διευρύνετε τη χρήση των υπηρεσιών cloud computing? Οι δεξιότητες που ψάχναμε και για το cloud computing αλλά και για τις cloud υπηρεσίες, ας ξεκινήσουμε το cloud computing πρώτα, έχουν κυρίως να κάνουν με system administrators. Ψάχνουμε system administrators που να έχουν καλές γνώσεις σε Linux λειτουργικά συστήματα, να έχουν εμπειρία σε storage συστήματα, το οποίο είναι και η καρδιά του cloud computing. Δηλαδή, τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε μια cloud υποδομή αν δεν υπάρχει σωστή και καθαρή διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου. Από εκεί και μετά ψάχνουμε κάποια skills που έχουν να κάνουν με virtualization, άλλοι μπορεί να έχουν σε KVM, άλλοι σε VMware, σε Zen. Γενικά, ό,τι υπάρχει αυτή την εποχή, δεν είναι δύσκολο να μεταπηδήσεις, εφόσον γνωρίζεις μια τεχνολογία, δεν είναι δύσκολο να μεταπηδήσεις σε μια άλλη τεχνολογία, virtualization. Οπότε αυτά είναι τα skills που ψάχνουμε για το cloud computing. Για τις cloud υπηρεσίες, όπως το on cloud που συζητούσαμε πριν, κυρίως ψάχνουμε ανθρώπους που έχουν γνώσεις από web administration, γιατί τα περισσότερα είναι πρωτόκολλα που δουλεύουν σε ιστοφόρους. Και φυσικά όποιος έχει και τα δύο skills, έχει μια πολύ καλύτερη αντίληψη των πραγμάτων και μπορεί πολύ πιο γρήγορα να μπει στο κλίμα και να γίνει παραγωγικός. Αυτά είναι τα skills λίγο που ψάχνουμε, που είναι και αρκετά δυσέβρετα πλέον στη χώρα. Θεωρείτε πως υπάρχουν και ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση που θα βρίσκονταν αποθηκευμένα σε άλλον χώρο ή και χώρα? Και αν ναι, αν υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας, θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο για την προστασία του φορέα σας, του Πανεπιστημίου ολόκληρου, των χρηστών σας από αθέμητη χρήση τους? Κοιτάξτε, αν ξεκινήσουμε από το τελευταίο, που είναι το νομικό πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο σε σύγχυση, ειδικά και με κάποιες τελευταίες εξελίξεις που υπήρχαν στις διακριτικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αμερικής, το πού πρέπει να βρίσκονται τα δεδομένα και αν προστατεύονται ή δεν προστατεύονται από τη θέματα ιδιωτικότητας, είναι αρκετά μπερδεμένο. Όσον αφορά τη χώρα, το πλαίσιο το νομικό δεν θεωρώ ότι είναι ανεπαρκές. Δηλαδή καλύπτεται κάτω από την γενική νομοθεσία των παρόχων, των τριεπεργενωνικών παρόχων στα θέματα της ιδιωτικότητας, προστασίας, ασφάλειας.
Ειδικά τώρα στο Αριστοτέλειο, εμείς έχουμε φτιάξαμε ένα κανονισμό για τη χρήση των cloud υπηρεσιών. Ουσιαστικά παίρνοντας καλές πρακτικές από διεθνείς φορείς που χρησιμοποιούν cloud υπηρεσίες, το προσαρμόσαμε λίγο στα ακαδημαϊκά δεδομένα και είναι πλέον ένας κανονισμός που πρέπει να τον αποδεχτούν οι χρήστες προκειμένου να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες. Σίγουρα υπάρχουν θέματα πιστευτικότητας και ασφάλειας, όπως όμως υπάρχουν και σε όλες τις άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή από το email άμα ξεκινήσουμε, από τον προσωπικό ιστοχώρο που μπορεί να έχει κάποιος χρήστης το αποθήτα. Είναι ακριβώς η ίδια λογική στην ιδιωτικότητα. Τα δεδομένα πάντα θα πρέπει να τα διαχειρίζεται ένας έμπιστος φορέας και όταν αυτός ο φορέας έρχεται από την αγορά, θα πρέπει να εξασφαλίζεται με κάποιο ειδικό συμβόλαιο ώστε η ευθύνη να μεταβιβάζεται και να εξασφαλίζεται και με κάποια νομική δέσμευση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.